Καταληκτική ημερομηνία. Ναι. Να συνδεθούμε όμως και με την κυρία Ράνια Σβίγκου, την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, να μας πει και εκείνη πώς τα βλέπει τα πράγματα με το ΜΕΓΑ, τι πιστεύει ότι θα γίνει τελικά. Καλησπέρα καταρχήν. Είναι περίεργο και για μένα να βγαίνω μετά από 2 χρόνια στους τηλεοπτικούς δέκτες σας μετά από μια τόσο αρνητική εξέλιξη. Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια παίζεται ένα άθλιο επιχειρηματικό και με πολιτικές προεκτάσεις παιχνίδι στις πλάτες σας. Είστε απλοί ότι εδώ και 1,5 περίπου χρόνο, τη στιγμή που ο σταθμός εκπέμπει κανονικότατα και εισπράττει έσοδα από διαφημίσεις, οι μέτοχοι μπορούσαν να έχουν προβεί σε αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου της εταιρείας και να συμμετάσχουν στη διαδικασία της αδειοδότησης. Δεν το επέλεξαν αυτό. Ήταν τελικά 6 αιτήσεις για τις συνολικά 7 άδειες. Και το ότι δεν το κάνουν και το ότι δεν κάνουν αίτηση για άδεια βαραίνει τους ίδιους. Βαραίνει τους ίδιους και όσους το προηγούμενο διάστημα προσπάθησαν να κατηγορήσουν το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση ότι με τον νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες δήθεν θέλει να κλείσει το ΜΕΓΑ και άλλα τηλεοπτικά κανάλια, όταν τη στιγμή που οι ίδιοι είχαν πάρει όλο το προηγούμενο διάστημα δάνεια με αέρα, τη στιγμή που υποσχόντουσαν ότι θα συνεχιστεί κανονικά να εκπέμπει ο σταθμός και κρατούσαν εσάς όμερους και συνεχίζουν να σας κρατάνε εδώ και τόσους μήνες. Η κυβέρνηση σαφέστατα και πρέπει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για τη στήριξη των εργαζομένων. Θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την καταβολή των δεδουλευμένων σας. Σε σχετικές μας ανακοινώσεις και σαν κόμμα το έχουμε επισημάνει αυτό και το προηγούμενο διάστημα που όλος σχεδόν ο υπόλοιπος πολιτικός κόσμος σιωπούσε κοφαντικά. Και δεν θα πρέπει να γίνει και σχετική συζήτηση στη Βουλή για το θέμα. Η κυβέρνηση, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να πάρει κάποια πρωτοβουλία ώστε να βοηθήσει τους εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή πραγματικά, πιστέψτε με, βρίσκονται σε δεινότατη θέση, απελπιστική θέση. Σας είπα και μόνη μου ότι πρέπει η κυβέρνηση να εξαντλήσει κάθε περιθώριο τη στήριξη των εργαζομένων. Από εκεί πέρα όμως το ότι μέτοχοι του ΜΕΓΑ δεν προκήρυξαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την εταιρεία και δεν προσήλθαν στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, είναι δική τους επιχειρηματική επιλογή. Και είναι δική τους επιλογή το αν τελικά θα κλείσει ή όχι ο σταθμός. Πράγμα το οποίο και εγώ προσωπικά το απεύχομαι. Απλά με συγχωρείτε που παρεμβαίνω, επειδή αυτό το μπαλάκι των ευθυνών το βιώνουμε εδώ και 2 χρόνια. Να ξέρετε ότι κανένας δεν αποδέχεται το μερίδιο της ευθύνης του, κανείς. Ο κάθε ένας εκ των ηθινόντων ρίχνει το μπαλάκι στον απέναντι, δηλαδή ο μέτοχος θα πει ότι φταίει η τράπεζα ή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση θα πει ότι φταίει ο μέτοχος ή η τράπεζα και η τράπεζα θα πει ότι φταίει ο μέτοχος και η κυβέρνηση. Εγώ κατανοώ την αγωνία. Το μόνο σίγουρο σας, ότι δεν φταίμε εμείς και θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Καταλαβαίνω την αγωνία σας και καταλαβαίνω ότι πολλές φορές είναι πιο εύκολο να επιρριφθούν οι ευθύνες σε πολλά επίπεδα από το να κοιτάξουμε ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους μετόχους που παίρνουν μια επιχειρηματική επιλογή, η οποία είναι εις βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων και εις βάρος της επιχείρησης. Δεν θα σας κάνω εγώ υποδείξεις για το πώς πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα σας. Εμείς στεκόμαστε στο πλευρό σας όπως σταθήκαμε και το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι εκείνοι οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα έχειναν κοκοβίλια δάκρυα για τους εργαζόμενους και θεωρούσαν ότι είναι ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες εκείνος ο οποίος θα έδινε μαύρο στα κανάλια, θα πρέπει και σήμερα να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να απολογηθούν γι' αυτό και να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι να κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει ώστε κανένας εργαζόμενος να μην μένει άγνεγος στο τηλεοπτικό τοπίο.